σώσω, θα συμβεί τόσο γρήγορα. Να πω την αλήθεια, όχι, αλλά οι συγκυρίες και οι τραυματισμοί και όλα αυτά έφτασαν στο να έρθω εδώ πέρα. Σίγουρα όμως το καλοκαίρι ερχόμενο στον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό σου ότι κάποια στιγμή θα τα αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, προφανώς και το έχω στο μυαλό μου, το σκεφτόμουν. Δεν ήταν ο πρώτος στόχος, αλλά με τη δουλειά, με την προσπάθεια και με τη θέληση ήρθε. Πάμε λίγο πριν το ταξίδι. Όταν σου είπαν ότι θα ταξιδέψεις με την ομάδα, πώς αισθάνθηκες, τι σκέψη είχα στο μυαλό σου? Πανηγύριζα, ήταν τεράστια η χαρά και η χαρά ήταν πολύ μεγάλη και το περίμενα πάρα πολύ. Και όταν σου είπε ο coach να ζητήσει αλλαγή? Να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε εκεί πέρα. Απλά μου είπε να σηκωθώ, σηκώθηκα, ζήτησα αλλαγή και μπήκα να παίξω όπως κάνω κάθε φορά, χωρίς να είναι κάτι διαφορετικό. Με τι κερδίζει ένας αθλητής ηλικίας σου περισσότερο, με το να αγωνίζεται σε ένα σκληρό πρωτάθλημα της Α2 ή με το να προπονείται σε μια πολύ καλή ομάδα της EuroLeague ή και με τα δύο? Βασικά και με τα δύο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση στον Ολυμπιακό είναι και τα δύο, γιατί έχουμε την Α2 σίγουρα που είναι τρομερή βοήθεια για νέους παίχτες ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν και να φτάσουν να μπορούν στο επίπεδο της EuroLeague. Αλλά και ταυτόχρονα η προπόνηση στην Ευρωλίγκα είναι και αυτό πολύ μεγάλη βοήθεια. Με το να είσαι συμπαίχτης και να προπονείσαι με τον Βασίλη Σπανούλη, τον Μπρίντεζη, τον Βανικολάου και όλους τους παίχτες του αντρικού.